οι διακανονισμοί χτυπούν κόκκινο ακόμα και για τους τάφους στο νεκροταφείο Ηρακλείου. Όπως διαπιστώνει ο Γιώργος Καραντινός, μετά την αναπροσαρμογή των τελών στα δημοτικά κημητήρια, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες προχωρούν σε διακανονισμό για τους τάφους τριετούς χρήσης. Μάλιστα, οι διακανονισμοί τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με το χρονικό διάστημα 2011-2014, σύμφωνα με στοιχεία που μας παραθέτει ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου. Από 1η Σεπτεμβρίου του 2014, που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή ως σήμερα, έχουν διακανονιστεί οφειλές 127 δημοτών, έναντι 37 που έγιναν το χρονικό διάστημα από 1η Δεκάτου του 2011 έως 24 Τετάρτου του 2014. Είναι γιατί ο κόσμος έχει αφραγγία, να το πω έτσι, αφού δεν έχουν χρήματα. Τα ίδια και τα ίδια, δεν υπάρχει λύση για αυτό το θέμα. Όλος ο κόσμος πεινάει, τι να πω. Τώρα είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ελεύθερος, έτσι, η γειτονιά μάζεψε και ό,τι μπορούσα και εγώ για να τον θάψουμε. Τώρα τον κόμμα στον τάφο. Άλλοι δεν φαίνονται, σου λέει δεν έχω λεφτά. Και παίρνει και ο κυρίτουργος από το νοσοκομείο. Έχουμε μια τάδε περίπτωση. Είναι και πολλές περιπτώσεις τέτοιες αλλοδαπών, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Και θα έχουμε σε χώρο που δεν χρεώνει, δεν παίρνει λεφτά ο Δήμος. Όπως είναι ήδη γνωστό, το κόστος των τάφων τριετούς χρήσης με μάρμαρο από τα 850 ευρώ μειώθηκε σε 700. Ενώ για τους τάφους χωρίς μάρμαρο το κόστος μειώθηκε από 550 ευρώ σε 450. Τρεις δόσεις σε όλους, εφόσον το επιθυμούν. Εάν κάποιος το επιθυμεί να πληρώσει μετρητά, δεν υπάρχει θέμα. Και 6 δόσεις, άτοκες όλες, σε αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Εκείνο που ακούω και γίνεται να μου, ότι ξέρεις, πήρε τα λουλούδια από τον έναν τάφο και τα πήγε στον άλλο τάφο. Και πολύ βάζουν βότσαλο, το οποίο έχω δει ότι όποιον ξεθάβουν το παίρνουν το βότσαλο. Το ίδιο βότσαλο το καθαρίζουν, το βάζουν σε ένα βαρέλι με χλωρίνη και νερό, ναι, και το ξαναπουλάνε. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν δορίζει το κόσμο. Και στα γραφεία τελετών το κόστος κηδείας μειώθηκε κατά 50% τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν βλέπεις στέφανα σε κηδείες. Δεν βλέπεις να υπάρχει καφέ σε πολλές κηδείες. Δεν βλέπεις να κάνουν μνημόσυνα σε κηδείες. Θυμάμαι μια φορά μια κοπελιά και ήρθε από το Λασίεθι που χάσει τον άντρα της και του παράγγειλε αυτή η γυναίκα, στον αγαπημένο μου σύζυγο, 20 στέφανα. Στο Ζερμιάδο πήγαν 20 στέφανα από την αγαπημένη σύζυγο. Άντε βρες το σήμερα. Δεν μπορεί να φάνε, όχι να για τον τάφο. Όσο και τα ακριβά φέρετρα, αυτά φυλάσσονται σε αποθήκες. Παλιά κάναμε και δίσμα μέχρι 7.000, είχαμε φέρετρο που έπιανε από 300 ευρώ φέρετρο και έπιανε και μέχρι 10.000 ευρώ. Στην αποθήκη τα έχω αυτά τα ακριβά φέρετρα, δεν έχουν ζήτηση.